Έτυχε να σου κάνω φορά να σε πλησιάσει κάποιο για να στήσει παιχνίδι. Ναι. Και πώς αντεδράσεις? Έστησε το. Είπα το νοστή σου. Υπάρχουν κάτι στιγμένα στο ποδόσφαιρο? Πολλά. Τι κάνουν οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές για να τα αλλάξουν? Οι ποδοσφαιριστές να τα αλλάξουν? Που κάπου πρέπει να ξεκινήσει, ρε φίλε. Αν είσαι μέρος ενός συστήματος που ονομάζεται ποδόσφαιρο και θωρείς και ξέρεις, γιατί με μου πεις ότι θωρείται οι ποδοσφαιριστές, δεν ξέρουν ήταν που συμβαίνει? Γιατί να αντιδράτε να αλλάξει λίγο το καθεστημένο, ίσως επειδή βολεύκεται? Το τι είχα πάθει εγώ. Μόλις ξεκίνουν, ήμουν 19-20 χρονών. Λίρες τότε, να κερδίσει άλλη ομάδα. Μιλούμε για τεχνολογία. Να κερδίσει άλλη ομάδα. Πρέπει να είναι το 90. Άρα 3.000 λίρες τότε, σαν να δηλαδή τώρα 100. Αφού ήταν ο μισθός μας 80 λίρες. Ήταν και ψήφτης ο εγγυνής μου. Ο τύπος που για τις 3.000, Δευτέρα, Τρίτη, κάθε μέρα, κάθε μέρα, τηλέφωνα, κάθε μέρα, κάθε ρε αφήσεις με ήσυχο. Ρε πω γίνα, ρε πω το, ρε αφήσεις με ήσυχο, τώρα ξεκινώ είμα πάνε είστε με ήσυχο. Πω γίνα, πω την Παρασκευή. Λέω του εντάξει, να βρεθούμε την Δευτέρα να μου δώσεις 3.000 και εντάξει να χαρίσω να κερδίσει άλλη ομάδα. Σημείωσε ότι είμαστε μια παρέα 4 άτομα τότε, πολλά κολλητοί. Λέω τους ρε, για να έρθουν να μου δώσουν εμένα 3.019 χρονών, σημαίνει ότι εδώ έκανα άλλες 50 και ούτε αμέσως. Που σημαίνει να χάσει όμως. Να βάλουμε 500 λίρες ο καθένας. Να πάμε να παίξουμε στα βουκιά να κερδίσει άλλο. Χάτε. 4 άτομα, εγώ 4ος, βρεθήκαμε. Βάλαμε 500 λίρες. Να παίξουμε 2.000 λίρες τότε να κερδίσει άλλη ομάδα. Εσφάει ομονή. Ναι. Ξεκινά το παιχνίδι. 1-0, 1-1. Εντάξει, εμείναν 5 λεπτά. Έρχεται η μάπα πάει στο βοημό, βυζινότης την επειδή έκατσε μέσα στο πουλί. Εντάξει, 2-1 κερδίσαμε. Τελειώνει το παιχνίδι. Εβούραν με γιος πρώτα να μου δείτε στις χιλιάδες. Εβουρούσαν με οι παρέες μου, έχασαμε και 500 λίρες. Δεν δέχεσαι να χάσει η ομάδα σου, είναι. Βυζινότης την επειδή έκατσε μέσα στο πουλί. Δηλαδή δεν δέχεσαι. Ειδικά αν την αγαπάς και το κάνεις, δηλαδή δεν το κάνεις μόνο για τα λεπτά. Στο πουλί. Thank you.